μόνο να διατηρήσουμε ένα εργαλείο, το ευρώ. Όχι, ήθελα και ήξερα ότι εάν η Ελλάδα έφευγε από αυτό το οικοδόμημα, τότε θα τελείωναν τα πάντα για το ευρωπαϊκό project. Γιατί επρόκειτο για την Ελλάδα, γιατί επρόκειτο για μια χώρα που ήθελε να δώσει μάχη για την κυριαρχία της, για την εθνική της κυριαρχία. Και γιατί και άλλες χώρες θα γνώριζαν την ίδια τύχη. Σήμερα το πρωί μίλησα ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα το θυμάται ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκα σε αυτή την μακρά νύχτα και έβλεπα στα βλέμματα των αρχηγών των κρατών και των κυβερνήσεων που διερωτώνταν τι πρέπει να κάνουμε, τι έπρεπε να κάνουμε. Υπήρχε μια αμφιβολία στο βλέμμα τους και στο πνεύμα τους κιόλας. Οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων των χωρών που είχαν μπει πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσαν να πιάσουν τα βλέμματά τους, την προσοχή τους, για να τους περάσω αυτό το μήνυμα. Μετά από την Ελλάδα, ποιος θα είναι ο επόμενος, ποιος θα ακολουθήσει τη μοίρα της Ευρώπης, γιατί δεν έκανε καλά μια διαχείριση, γιατί δεν σεβάστηκε μια υποχρέωση, γιατί το χρέος είναι υψηλότερο από το αυτό που έχει αποφασιστεί. Ποιος θα είναι ο επόμενος, γιατί τι είναι το Ευρωζώνη, ένας όμιλος, ένα κλαμπ που δεν έχει να κάνει με την πρόοδο αλλά με την ύφεση, με την επαναχώρηση. Το να δρά κανείς για την Ευρώπη σημαίνει ότι έχουμε σταθερές αξίες, ισχυρές αξίες, που να καταλάβουμε γιατί οι παλαιότεροι δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έγινε δεκτή η Ελλάδα και όχι μια άλλη χώρα σε αυτό που τότε ονομάζαμε Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ελλάδα που μόλις είχε βγει από την δικτατορία, για την Γαλλία και όχι μόνο για την Γαλλία, ήταν καθήκον, το πρώτο της καθήκον να τίνει χείρα βοηθείας σε μια χώρα που είχε υποφέρει, που είχε γνωρίσει την στέρηση της ελευθερίας και που θέλαμε να της αποδείξουμε ότι ανήκει πλήρως στην Ευρώπη και ότι είναι μια δημοκρατική χώρα. Σήμερα τίθεται το ερώτημα της αλληλεγγύης. Αυτές οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για τις οποίες δώσαμε μάχη, για να μπορούν και αυτές οι χώρες να απολαμβάνουν την ελευθερία τους και τα δικαιώματά τους και να έχουν μια δημοκρατία ουσιαστική, πραγματική και όχι εικονική. Η επιφανειακή. Αυτές οι χώρες τις οποίες υποδεχτήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ήταν υποχρέωσή μας, γιατί ήταν θέμα αλληλεγγύης. Τότε και αυτές οι χώρες, τώρα αυτή και αυτές οι χώρες πρέπει να κατανοήσουν ότι απέναντι σε πρόσφυγες ο όρος αλληλεγγύη πρέπει να ισχύει και για αυτούς. Ένας όρος που στην Πολωνία κάποια στιγμή είχε μεγάλη απήχηση. Ευχαριστώ για την απονομή του τίτλου που μου απονείματε. Είσαστε ένα από τα πιο παλιά πανεπιστήμια. Βέβαια, το Παρίσι είναι το πιο μεγάλο πανεπιστήμιο του κόσμου. Γιατί εμείς στη Γαλλία πάντοτε πιστεύουμε ότι είμαστε ο φάρος ο οποίος φωτίζει την οικουμένη. Αλλά εσείς τον φωτίσατε τον κόσμο και την οικουμένη πριν από εμάς. Άρα υποκλινόμεθα μπροστά στο μεγαλείο σας. Αναφέρετε και το όνομά μου ανάμεσα σε πολλές άλλες προσωπικότητες και αναφερθήκατε και σε έναν υπουργό παιδείας του Λαϊκού Μετόπου που ήταν εδώ το 1937 τον Ζορ Ζοζέ, ο οποίος ήταν εδώ για να γιορτάσει τα 100 χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήτανε πιστός στα δημοκρατικά ιδεώδη και πίστευε ακριβώς στη δυνατότητα της ελληνικής νεολαίας να καταπολεμήσει τις φασιστικές ιδέες. Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας.
με την Ελλάδα. Η Γαλλία πάντοτε ήταν στο πλευρό της Ελλάδας. Ο Σατομπριό είχε δημοσιεύσει το έργο υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον των Τούρκων. Ο Μπέζαμαν Κωνστάν επίσης έγραψε για την Ελλάδα και δημιουργήθηκε η Φιλελληνική Επιτροπή, η πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Και η Γαλλία πάντοτε υποστήριζε την Ελλάδα, γιατί ακριβώς υπερασπιζόταν αυτή την ιδέα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και ήταν ο Ανδρέ Μαλουρό, στον οποίο αναφέρθηκε και ο Έλληνας πρόεδρος χτες, ο οποίος απέτησε τιμή στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσοι Γάλλοι διανοούμενοι, πόσοι προσωπικότητες έχουν αποτίσει τιμή στην Ελλάδα. Και ο Ανδρέ Μαλουρό είπε ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο όταν αυτό ισχύει για όλους. Και μια μυστική Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά, φωλιάζει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Άρα και εγώ μέσα στην καρδιά μου έχω ένα κομμάτι της μυστικής Ελλάδας που μου δείξατε σήμερα. Το πανεπιστήμιο σας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1837, λίγα χρόνια μετά την ανακήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας, λίγο δίπλα εδώ από αυτό το αμφιθέατρο, στα Προπύλαια, έγιναν μεγάλες εκδηλώσεις εδώ, πάντα για οι φοιτητές. Υπάρχουν χώροι, αν θέλετε, που συγκεντρώνουν τις διαδηλώσεις. Για το Παρίσι δεν σας αναφέρω ποια είναι αυτά τα μέρη, δεν θέλω να προκαλέσω κανέναν συμπατριώτη μου να κινητοποιηθεί, αλλά εδώ γύρω από το Πανεπιστήμιο μαζεύονται όλοι για να ζητήσουν μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Το Πανεπιστήμιο σας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, που σπουδάζει, αν θέλετε, που φιλοξενεί 300.000 φοιτητές. Και ξέρω πόσο είναι αυτό το βάρος, αν θέλετε, της ανώτατης εκπαίδευσης για όλους, για τις οικογένειες, για το κράτος, για το πανεπιστήμιο κτλ. Και θα πρέπει αυτό να το διαφυλάξουμε, διότι η ανώτατη εκπαίδευση, η παιδεία γενικότερα, πρέπει να διατηρηθούν. Όταν αυτά αμφισβητηθούν, τότε αρχίζουν να υποχωρούν τα πάντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, που θα πρέπει να ισχύει και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορες συνεργασίες με τα πανεπιστήμια μας και το τμήμα η σχολή για των Γαλλικών, η γαλλική φιλολογία, φιλοξενεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις σχολές συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία. 600 συμφωνίες, 11 μάστερ, 5 μάστερ στα προγράμματα Erasmus. Θέλουμε όμως να προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω. Και κάνω μια πρόταση. Η Γαλλία να είναι η χώρα που να φιλοξενήσει, να υποδεχτεί τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό, και θα αποδεσμεύσουμε κονδύλια έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε υποτροφίες στους Έλληνες φοιτητές να μπορέσουν να έρθουν να κάνουν τις σπουδές τους στην Γαλλία. Θα δημιουργηθεί ένα ταμείο για την κινητικότητα των νέων που θα απευθύνεται στους νέους ερευνητές, κυρίως σε επιστημονικά θέματα, και επίσης θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο γαλλικός φιλελληνισμός και η γαλλοφωνία των Ελλήνων να ενισχυθούν. Ο Γιάννης Χρήστου είπε στην επιστολίδη προς την Γαλλία, που διαβάστηκε στις 14 Ιουλίου του 1949, έλεγε ότι αγαπητή Γαλλία, σου γράφουμε δύο λόγια, έτσι στο γόνατο, δύο απλές λέξεις, απλές όπως είναι η αγάπη, το ψωμί, το αλάτι. Είμαστε φίλοι της Γαλλίας, είμαστε φίλοι της ελευθερίας, δίπλα στο λουλούδι και στην ελευθερία.
Ακόμα και 70 χρόνια μετά, εμείς απαντάμε σε αυτή την επιστολή φιλίας προς την Γαλλία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας στους δύο Έλληνες μαθητές υιοθετούν τα γαλλικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις γαλλόφωνες σχολές, το δημόσιο σύστημα, τα σχολεία γενικά που επιλέγουν τη διδασκαλία των γαλλικών. Και υπάρχει ένα δίκτυο εκπαίδευσης στα γαλλικά και ευχαριστώ γι' αυτό και την πρεσβεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας και θα ήθελα να παίξει έναν ρόλο σημαντικότερο και να μπορέσουν τα γαλλικά να αναπτυχθούν περισσότερο στη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπρίτανη, συνειδητοποιώ ότι εκφράζοντα τα λόγια εδώ στο Πανεπιστήμιο, η ελληνική νεολαία ανησυχεί και διερωτάται κατά πόσον έχει ένα μέλλον μπροστά της στην Ελλάδα και για να μην πω και στην Ευρώπη. Κάνει αυτές τις απλές ερωτήσεις. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τους εξασφαλίσουμε το μέλλον τους. Και όταν μια χώρα, μια Ήπειρος, ένας οργανισμός δεν μπορεί να δώσει στην νεολαία την θέση την οποία διεκδικεί, δεν έχει κανένα μέλλον. Γι' αυτό θα ήθελα η παρουσία μου να είναι ένα δείγμα ελπίδας για τους, για τους Έλληνες νέους. Το 45% των νέων Ελλήνων κάτω των 25 είναι άνεργοι και ένα μεγάλο ποσοστό και στη χώρα μου είναι άνεργοι. Άρα θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τις απαραίτητες επιλογές, τις επιλογές της Προόδου και της Ευρώπης. Πώς μπορούμε εμείς στην Ευρώπη να δώσουμε μια θέση προτεραιότητες στους νέους, πώς μπορούν να αποδεσμεύσουν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση των νέων, για την ένταξή τους στον χώρο εργασίας, για τις διεθνείς ανταλλαγές, για την μαθητεία ξένων γλωσσών. Πώς μπορούμε να τους δώσουμε περισσότερα προσόντα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί οι νέοι να βρουν μια θέση απασχόλησης. Γι' αυτό ζητώ, όπως το έκανα πριν από πολλούς μήνες και ακούστηκα, η πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων να υιοθετηθεί μέχρι το 2020 και να αποδεσμευθούν κονδύλια για τον σκοπό αυτό. Θα θέλω να ξέρετε επίσης ότι η Γαλλία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, γιατί είναι η ιστορία μας, γιατί είναι τα ιδανικά μας, τα ιδεώδη μας, η φιλοσοφία μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά την φλόγα της γνώσης, του πολιτισμού και της ελπίδας. Αν μου κάνετε την τιμή να με υποδέχεστε, να με υποδεχτείτε έτσι όπως το κάνετε, σημαίνει ότι έχετε αυτά τα αισθήματα ευγνωμοσύνης και προσδοκίας και απέτησης προς την Γαλλία και τον γαλλικό λαό και σας διαβεβαιώ ότι ούτε ο λαός μας ούτε η Γαλλία θα ξεχάσει και θα αγνοήσει την έκκληση που μας απευθύνεται. Ζήτω η φιλία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία.